Ναι, να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχουν και πιο σύγχρονες πτυχές του φεμινιστικού κινήματος, οι οποίες, να θυμηθώ εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον οικοφεμινισμό, δηλαδή όπου η φύση και με μια ουσιοκρατική αντίληψη ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, οπότε προφανώς θα συμφωνήσω μαζί σου ότι υπάρχουν φεμινιστικά κύματα, πτυχές του φεμινιστικού κινήματος, οι οποίοι πολύ περισσότερο συμπεριληπτικοί. Έχουν μια περισσότερο συμπεριληπτική οπτική και κάποιες πτυχές του φεμινιστικού κινήματος οι οποίες δείχνουν να εμένουν αρκετά περισσότερο σε μια διπολικού τύπου, ίσως και λίγο ουσιοκρατική οπτική πάνω στο ζήτημα της ταυτότητας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση.